Σαν τμήμα πολιτισμού έχουμε κατατεθειμένες θέσεις σε σχέση με τον κινηματογράφο ήδη από το προεκλογικό πρόγραμμα του 2015. Οι περισσότερες εξακολουθούν να ισχύουν ως αιτήματα. Όπως η θέση μας για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τον κινηματογράφο, ώστε να εξυπηρετεί τη σύγχρονη πραγματικότητα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση χωρίς θολά σημεία και ασάφειες, όπως την ίσπραξη επιτέλους του 1,5% από τα ιδιωτικά κανάλια, πάγια θέση μας είναι να συναρτάται η αδειοδότηση και η διατήρηση της άδειας με την απόδοσή του, τη δημιουργία μέτρων ενίσχυσης της διανομής της ελληνικής ταινίας αλλά και της μικρής αίθουσας, την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι ευτυχής η χρονική συγκυρία της διεξαγωγής της ερμηνείας λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής του Κάσερ Μπέιτ και την υπογραφή της ΚΙΑ για την υλοποίηση της ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, που σίγουρα διευρύνει το πεδίο και ανοίγει καινούργιες θέσεις εργασίας. Είναι μέτρο που πέρα από την προσέλκυση ξένων παραγωγών θα ενισχύσει την ελληνική κινηματογραφία και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τους δύο βασικούς φορείς χρηματοδότησης μέχρι τώρα της ελληνικής ταινίας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ΕΡΤ. Γιατί δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι με αδυναμίες μεν, παθογένειες, χρονοβόρες διαδικασίες συχνά, εμφύλιες διαμάχες και διάφορα άλλα που θα μπορούσαμε να ξημερωθούμε λέγοντάς τα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στο ελληνικό σινεμά. Με το μικρότερο αυτή τη στιγμή προϋπολογισμό από τους άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κατάργηση του ειδικού τέλους στα εισιτήρια ήταν σοβαρό πλήγμα. Δόθηκαν μεν έκτακτες ενισχύσεις, αλλά η θεσμοθέτησή τους σε μόνιμη βάση είναι επίγουσα. Ή επαναφορά μετά το τέλος του προγράμματος του ειδικού τέλους σε συνδυασμό πιθανά και με τη μείωση του ΦΠΑ από την αίθουσα. Ένα άλλο επίγον ζήτημα είναι η διασφάλιση της απόδοσης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Μια αριστερή κυβέρνηση οφείλει πρώτιστα να προστατεύει τους δημιουργούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, μουσικούς, ηθοποιούς, διευθυντές φωτογραφίας και τα δικαιώματά τους. Δεν θα πω περισσότερα, δεν είναι συγκέντρωση προγραμματικών δηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού. Αντίθετα, ελπίζουμε ότι από τη σημερινή συζήτηση να δώσει τροφή για να επεξεργαστούμε περαιτέρω τις θέσεις μας, να δημιουργηθεί κοινό πολιτικό επίδικο. Εξάλλου, κοινός μας στόχος είναι η ανάπτυξη της κινηματογραφίας, κοινός μας τόπος η αγάπη μας για το σινεμά. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα ζητήματα παιδείας, γιατί φιλοδοξούμε στη διοργάνωση μερίδας συνολικά για την καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση προς τα τέλη Μάη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και δίνω το λόγο στην Υπουργό Πολιτισμού.